Τι βάζει αντιλιακό, βάζει. Όχι, Μιχάλη μου. Τράβηξε το. Πάρτε ένα βίντεο, θέλω να τα ανεβάσει. Όχι, όχι, όχι. Κάνω εγώ εκπομπή και αυτό σου βάζει κρέμε. Κρέμε από το σώμα. Πού βρίσκομαι, Χριστέ μου, τι εποχή σημείτη πάλι από την αρχή. Λεφτά. Μισό λεπτάκι. ΣΥΡΙΖΑ, ρε. Μισό λεπτάκι. Ξυπνάω αυτή τη στιγμή και είμαι στο σπίτι μου. Εσύ κάνει την εκπομπούλα σου, εγώ βάζω την κρεμούλα μου. Παιδιά, αν υπάρχουν ακροατέ που τώρα μ' ακούνε και βάζουν κρεμούλα, θέλω να το κλείσω το μαγαζί και να φύγω. Έλεω. Είναι η Παγκόσμια ημέρα των εκδηλώσεων υπέρ της απελευθέρωσης της χρήσης κάναβης σε όλο τον κόσμο. Πώς θα πες αυτό? Της χρήσης κάναβης, ναι, σε όλο τον κόσμο, να βγούμε, επιτρέπεται. Να βγούμε και να λέμε επιτρέπεται και να είμαστε όλοι σαν σαύρες να γίνουμε. Τι να κάνουμε. Δηλαδή τώρα το πρωί να παίρναμε ένα μπάφο εμείς τώρα. Δηλαδή, αυτό μου λες τώρα. Ε, παιδί μου, όχι έτσι μάλλον. Το λένε πιο φαρμακευτικά. Το λένε τα κρατικά στελέχη, το λένε αυτό. Ναι. Σου λέει αυτοί δεν πάνε καλά. Είναι πιεσμένος ο κόσμος. Δώσ' του να πούμε να το ξεχάσει. Έτσι είναι. Ημέρα με εκδηλώσεις κιόλας παντού. Α, θα να μαζευτούμε. Πού γίνονται αυτές οι εκδηλώσεις, πρέπει Πού? Να μάθω. Να πάμε. Λοιπόν, και θα φύγουμε από εκεί με χάρτη. Κανονικά. Γιατί άμα έχεις νταουνιάσει, δεν ξέρεις από πού να βγεις, από πού να φύγεις. Πόσες ασπιρίνες καταναλώνονται παγκοσμίως κάθε χρόνο? 5 εκατομμύρια. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι, δεν είναι αυτό. Καλημέρα. Γεια σας. Πόσες ασπιρίνες? 58 δισεκατομμυρία. Μείνετε στη γραμμή, μην φύγετε. Πάμε να στην άλλη, τελευταία είναι αυτή. Πάμε και στην επόμενη. Αλλό. 95. Το κάναμε survival. Κερδίσατε. Είσαστε πιο κοντά στον αριθμό. Ακούστε με. Πάνω από 50 δισεκατομμύρια ασπιρίνες καταναλώνονται κάθε χρόνο παγκοσμίως. Παιδιά, και ανατρέχω στην ιστορία. Το 16-17 μετρήθηκε ο πληθυσμός, είναι 7,5 δισεκατομμύρια όλος ο κόσμος στον πλανήτη. Ναι. Και καταναλώνουν 50 δισεκατομμύρια ασπιρίνες. Τι άλλο μπορεί να κεφαγούν όλοι. Κάθε μέρα, παιδιά, πρέπει να παίρνουν 5 ασπιρίνες την ημέρα όλοι αυτοί. Όλοι, εγώ γιατί δεν παίρνω. Φέρε τις ασπιρίνες εδώ. Θα μου πεις ότι υπάρχουν και, ξέρω εγώ, είναι άλλοι που αυτοκτονούν και παίρνουν πολλές. Ή ξέρω εγώ. Το σκέφτομαι τώρα. Προσπαθώ να το αναλύσω, Μαρία. Μην κάνεις έτσι. Δεν είναι κακό αυτό που είπα. Είναι και άνθρωποι άρρωστοι, οι οποίοι έχουν προβλήματα, ναι, με την καρδιά. Βεβαίως. Ή είναι βεβαίως και κάποιοι άλλοι που γενικά δεν τους ζαλίζει μόνο το κεφάλι. Κάποιος τους ζαλίζει και άλλα πράγματα και παίρνουν και γι' αυτά. Δυο-δυο. Πολύ ωραία. Τέλεια. Το λύσαμε. Πώς πάμε από αγγλικά? Καλά. Είναι σήμερα εύκολο, πάμε. Love the near you. Αγάπα τους των πλησίων σου. Βεβαίως, και μου τα λέει και στην καθαρέψη, μπράβο. He went unread, unread, συγγνώμη. Πήγε αδιάβαστο. Βεβαίως, αγαπητοί, και πάμε και στο τελευταίο. Let's go for others. Πάμε για άλλα. Πάμε για άλλα, βεβαίως. Σωστά, αγαπητοί. Ο πρόεδρος της Ουγκάντα έβγαλε απαγορεύσεις. Τι απαγορεύσεις? Προσπαθώ τώρα να το πω. Πώς είναι. Με τρόπο, άμα είναι. Δεν λέγεται γίνεται με τρόπο αυτό. Για είπε. Oh. Έδωσε απαγορεύσεις σχετικές με το σεξ. Ναι. Και είπε: το στόμα είναι για να τρώμε. Έτσι. Την πρόθεσή του να απαγορεύσει το oral, το, ναι, oral, ναι, το προφορικό σεξ στους πολίτες της Ουγκάντα. Επειδή λέει: το στόμα είναι για να τρώμε, όχι για άλλες δουλειές. Ο πρόεδρος της χώρας, ο Γιοβέρι Μουσεβίνι. Ας επωφεληθώ, λέει, της ευκαιρίας για να προειδοποιήσω δημοσίως το λαό μας για τις εσφαλμένες πρακτικές που προωθούν ορισμένοι από τους ξένους. Οι ξένοι, λέει, το φέρνουν, ναι, αυτό, ναι, το. Ναι, ναι, ναι. Μία από αυτές είναι αυτό που αποκαλούμε προφορικό. Mm. Το στόμα είναι για να τρώμε, όχι για σεξ. Ξέρουμε. Λέει για αηδίες. Όχι, λέει και άλλα, πρόσεχε. Λέει χοντράδες πιο κάτω. Είναι που δεν το διάβαζες. Με συγχωρείς. Πού ξέρει ο κύριος τι γίνεται στο σπίτι? Αυτό. Έλα με τρελαθώ. Αυτό, αγαπητέ συνάδελφε. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν το κατάλαβα. Με την τρελή να πούμε. Στα κρυφά. Μα είναι δυνατόν. Μπουλ 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 και όχι από το σπίτι. Τι τον νοιάζει αυτό? Παρουσιάζοντας το νέο νόμο ο Μουσεβίνι. Παιδιά, δεν τι άλλο λέει αυτός πια. Υποστηρίζει ότι με το oral αυτό, ναι, μπορεί να προκληθούν μολύνσεις. Αν βάλεις το στόμα σου εκεί μπορεί να γεμίσεις κουλίκια. Παιδιά, τι λέει? Που θα μπουν στο στομάχι σου. Γιατί το στόμα είναι το λάθος σημείο. Χριστέ μου, πρωί πρωί. Εσύ γιατί τσατίζεσαι? Αυτός θέλει, αυτός όμως ευήνει. Με βάλε σε σκέψεις. Ναι. Αυτά είναι, πρόσεξε με. Στα Εξάρχεια τρώνε τυλιχτό. Για σουβλάκι μιλάμε, ναι, τώρα. Με γύρο μανιταριών. Με γύρο μανιταριών, ωραίο. Οι Αθηναίοι βίγκανες απέκτησαν πλέον το στέκι τους στα Εξάρχεια. Ο λόγος για το σουβλατζίδικο Amanita Grill, που εδώ και μερικές μέρες ξεκίνησε να σερβίρει το απόλυτο χορτοφαγικό σουβλάκι με γύρο μανιταριών. Τι ωραίο, παιδιά. Θα είναι τέλειο. Πάμε. Οι ιδιοκτήτες επιχείρησης, ο Αντώνης και ο Βασίλης, καλημέρα στους κυρίους, δεν τους ξέρω, αποφάσισαν να κάνουν την ανατροπή και να ανοίξουν μαγαζί εκεί σε ένα σημείο που όλοι ξέρουμε τι είναι. Vegan, πάρα πολύ ωραίο.
Ναι. Είναι παιδιά. Τιμόδας, πάρα πολύ ωραία. Ναι, εγώ που δεν τρώω κρέας για παράδειγμα, είναι τέλειο και μου αρέσουν τα μανιτάρια. Τώρα. Ο κατάλογος, αν και μικρός, θα σε δυσκολέψει σίγουρα στην τελική επιλογή. Ρέντα μανίτα με γύρο μανιταριών. Αβοκάντο, βίγκαν μαγιονέζα, σάλτσα ντομάτας και σαλάτα. Παιδιά, φανταστικό ακούγεται. Γέλο αμανίτα με γύρο μανιταριών, αβοκάντο, βίγκαν μαγιονέζα, μουστάρδα και σαλάτα κτλ. Και επίσης αμανίτα κεμπάπ με σουτζουκάκια από φακί. Σάλτσα ντομάτας, τυρί κρέμα από αμύγδαλο και σαλάτα. Για μένα είναι αυτό. Πού είναι αυτό, να πηγαίνω εγώ εκεί να τρώω. Είναι το στα Εξάρχεια. Πώς λέγεται? Αμανίτα γκριλ. Αμανίτα γκριλ, αυτό είναι. Ναι, αλλά θα πάνε τα παιδιά εκεί. Θα φάνε. Τα άλλα παιδιά. Τα παιδιά μας. Θα πάνε εκεί, θα φάνε. Δεν θα τους πιάσει πολύ, θα νευριάσουν και θα κάψουν όλο το πέρα. Λοιπόν, είναι. Αχ, καλέ, ο Χριστός και Παναγία. Τι δουλειά θέλει ο Χριστός και Παναγία, τι κάνουμε εδώ πέρα. Σκοτώθηκε. Θα μου φέρει καινούργιο εδώ μέσα. Είμαστε υπεράριθμοι. Α, μπαίνεις κατευθείαν. Ναι, 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 ναι. 3, 2, 1 και... Όταν σε είδα, κάτι σταμάτησε. Την καρδιά μου έμεινα χωρίς χτύπου. Α, είναι σπανικό, το κατάλαβα. Ήθελα να είμαστε μόνοι. Συγγνώμη, αγάπη μου, φεύγω τώρα. Πάμε όλοι για μπάνιο, πάμε για μπάνιο. Έλα και εσύ, κανείς δεν θα μα δει. Ακούγεται τρελό, αλλά μου αρέσει. Αρκετά κάθε τώρα. Ναι, καλημέρα. Έλατε, κυρία μου, ποια είστε εσείς, κυρία μου? Είμαι η Άντα. Η Άντα. Ποιο ήταν το τραγούδι, Άντα? Του Ενρίκε Ιγκλέσιας, το Ελμπάνιο. Ελμπάνιο, yes. Ο Σάκης και ο Σαολίν εδώ. Ο Σάκης Ρουβάς και ο Σαολίν είναι εδώ. Ο μοναχός Σαολίν είναι εδώ. Ναι, ναι, μοναχός είναι με το Σάκη. Έλα, πάρα τα μοναχά. Παναγία, άλλη μία θα το ακούσω κι εγώ. Τι είναι ήρθα. Αυτό που οι εργάτες σκάβουν στο δρόμο? Δεν σκάβουν οι εργάτες στο δρόμο τίποτα. Με ευχαριστώ. Το τρυπάνι. Όχι, καλέ, ευχαριστώ. Γεια σας. Καζανάκι. Όχι, δεν είναι Καζανάκι, ευχαριστώ. Γελάω γιατί ο ήχος είναι άθλιος. Τέλειο. Μπαλόνι που ξεφουσκώνει. Ναι! Ναι, μπαλόνι που ξεφουσκώνει. Σωστό. Ο Φάγκελος, δώσε μου τη γραμμή 10, παρακαλώ. Γραμμή 10. Γεια σας. Γεια, ποιο? Άννα Καλαρά. Άννα, τι κάνετε, Άννα, το Άννα μας φτάνει. Καλά, είμαι μια χαρά, εσείς? Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, τι είναι τα ριγκατόνι? Λιμωρικό. Τι είναι ο μπαγλαμάς? Όργανο μουσικό. Βεβαίως. Πόσο κάνει 30 μείον 4? 26. Τέλεια. Μπράβο. Άννα, η γυναίκα με τις εύκολες ερωτήσεις. Θες να σου δώσω μια δωροπιταγή για την Greco Strom, κορυφαία ελληνική εταιρεία, στρώματα και άλλα προϊόντα ύπνου. Να σου προσθέσω από την αρχή ένα smartphone MLS Top S το 4G. Θα ήθελα να πάρω κι άλλες προσφορές. Από το www.εκδρομή.gr το καλύτερο. Μπορώ να σου δώσω weekend στο Λιτόχωρο Πιερίας, στο Dion Palace Hotel. Έχω μείνει. Πεντάστερο είναι. Είναι τρελό. Ωραία. Και 150 ευρώ. Κάς. Και 150. Νάτα. Νάτα και τα κάς. Νάτα. 200. 200. Άστο. 250. 250. Ρίση Μιχάλη. Θέλω το φάκελο. Φέρε το φάκελο εδώ. Εντάξει, εγώ έκανα την προσπάθεια. Σου έδινα δώρα. Τα θυμάσαι? Ναι, το θυμάμαι. Αλλά ο φάκελος έχει 1000 ευρώ. Ναι. 1000 ευρώ. Τζάλιμι, 1000 ευρώ. Μπράβο. Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό, Breakfast FM με τον Μιχάλη. Στον 95,2, Athens DJ.